Στη σημερινή ομιλία μας, αγαπητοί χριστιανοί, δεν θα αρχίσουμε από την αρχή του Ευαγγελίου, μα θα αρχίσουμε από το τέλος. Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Μας λέει ο Χριστός ότι όποιος έχει αυτιά για να ακούει τι λέω, αυτός να προσέχει και να με ακούει. Διότι δυστυχώς τα αυτιά ο Θεός μας τα έδωσε για να ακούμε το Λόγο του Θεού, μα εμείς δεν ακούμε το Λόγο του Θεού. Αρεσκόμεθα περισσότερο στο να μάθουμε και να ακούσουμε ή να κρυφακούσουμε πολλές φορές, στείνοντας το αυτί μας τι λέγεται στο διπλανό δωμάτιο. Ή το αυτί μας θέλουμε το χρησιμοποιούμε για να ακούμε τι λέει μία γειτόνισσα με την άλλη ή ο ένας κύριος με τον άλλον, μήπως λένε για εμάς. Ή το αυτί μας το χρησιμοποιούμε πολλές φορές για να ακούμε του είδους και του είδους τα κουτσομπολιά που γίνονται την ώρα που πίνει κανείς τον καφέ του. Το αυτί μας ακόμα το χρησιμοποιούμε πολλές φορές όχι για να ακούμε το Λόγο του Θεού, που γι' αυτό τον Λόγο δόθηκε περισσότερο το αυτί, αλλά πολλές φορές το χρησιμοποιούμε και ακούμε ανθρώπους να βλαστημούν το όνομα του Θεού και εμείς να μην διαμαρτυρόμεθα. Δεν είναι χριστιανή αμαρτία μονάχα το να βλαστημήσεις εσύ το όνομα του Θεού. Δεν είναι μόνο αυτό αμαρτία. Είναι πολύ μεγαλύτερη αμαρτία το να ακούς τον άλλον να βρίζει τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, την Εκκλησία και εσύ να μην διαμαρτύρεσαι. Είναι πολύ χειρότερο και φοβερότερο. Και τα αυτιά μας πολλές φορές πιάνουν τέτοιου είδους βλασφημίες και εμείς δεν διαμαρτυρόμεθα. Και ερωτώ, χριστιανοί μου, εάν κάποιος ακούγατε έξω και σας έβριζε τους γονείς σας, τη μητέρα σας και τον πατέρα σας, θα το ανεχόσασταν? Μα φυσικά όχι. Κανένας δεν θα ανεχόταν ποτέ να του βριστεί η μάνα ή ο πατέρας έξω δημόσια. Και όμως, ενώ κανένας μας δεν το δέχεται αυτό, όλοι δεχόμαστε μέσα στο ελληνικό κράτος να βλασφημείτε και να υβρίζεται ο Ιησούς Χριστός. Και ο νόμος, τι λέει ο νόμος? Εάν λέει βλασφημίσει κανείς, έχει 20 μέρες, το πολύ 3 μήνες φυλακή. Το πολύ 3 μήνες φυλακή. Εάν κανείς όμως βρίσει κάποιον βουλευτή, εάν κανείς βρίσει πρωθυπουργό ή πρόεδρο δημοκρατίας, δεν έχει 20 μέρες και 3 μήνες, αλλά έχει 3 χρόνια το λιγότερο, αγαπητοί μου. Αυτό δείχνει πόσο έχει καταπέσει η νοημοσύνη μας. Δηλαδή, ο Χριστός είναι κατώτερος από τους προέδρους και από τους υπουργούς. Και όμως, αυτό εμείς κατορθώσαμε με τη σημερινή νομοθεσία μας. Το να βρίζεις τον Χριστό επιτρέπεται και τιμωρείται με 20 μέρες το πολυφυλάκιση. Ενώ το να υβρίζεις ανθρώπους με ύψιστα αξιώματα τιμωρείται αυστηρότατα. Πιο κάτω λοιπόν ο Χριστός από τους κυβερνώντας του τόπου, τον τόπο μας. Ο έχων ότα λοιπόν ακούειν, ακουέτο. Και γιατί αρχήνισα από το τέλος του Ευαγγελίου? Αρχήνισα διότι στο προηγούμενο κήρυγμα σας μίλησα και μίλησα περί Αναστάσεως των νεκρών. Μίλησα περί Αναστάσεως των νεκρών και είπα ποιος ο σκοπός που γίνονται τα μνημόσυνα. Και είπα ότι σκοπός είναι που γίνονται μνημόσυνα εμείς οι ζώντες χριστιανοί να προσευχηθούμε ώστε να γίνεται ήλαιος. Έλεος να γίνει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο που θα τον κρίνει ο Θεός κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Δεν έχει κανέναν άλλον σκοπό, αγαπητοί μου, τα μνημόσυνα. Δεν τα δημιουργήσαν οι παπάδες, διότι ίσως πούν πολλοί ότι τα δημιουργήσαν οι παπάδες για να παίρνουν το παραδάκι τους. Όχι, το μνημόσυνο, το Χριστός το δίδαξε και οι Απόστολοι και οι Πατέρες εις μνήμη, ώστε να προσευχόμεσθα για αυτούς, ώστε κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας όχι ο Θεός να τον συγχωρέσει, δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Μετά θάνατον δεν υπάρχει μετάνοια. Αλλά να γίνει ήλαιος, να δείξει επιοίκεια απέναντι στις αμαρτίες του. Και τι είπα την προηγούμενη λοιπόν φορά? Είπα ότι πρέπει όλοι εμείς οι χριστιανοί να παραμένουμε μέσα στο ναό και να προσευχόμεθα δια των νεκρών. Και όμως, ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο, πρόσεχα ότι ελάχιστοι μονάχα παραμείνανε.
Λέτε και μίλαγα για να μ' ακούσουν οι Άγιοι και οι εικόνες. Λέτε και μίλαγα για να μ' ακούσει ο νεκρός, που δεν ακούει πλέον ο νεκρός. Για σας, χριστιανοί μου, τα μίλαγα. Για σας έλεγα ότι πρέπει να παραμένουμε. Και εσείς σηκωθήκατε και φύγατε την ώρα του μνημοσύνου. Λίγοι μείνατε. Ο έχω νότα ακούει να ακουέτω. Μα κι αν δεν θέλετε να τα ακούσετε αυτή τη στιγμή, θα έρθει η μέρα. Θα έρθει η μέρα κατ' την ένδοξον και δευτέραν αυτοπαρουσία, όπου θα βρεθείτε ένοχοι. Διότι τότε και πάλι τα λόγια που ακούσατε στο προηγούμενο κήρυγμα και σε αυτή την ομιλία θα σας πούνε: θυμίσου τι σου είχε πει ο ιεροκήρυκας εκείνη την ημέρα. Σου είχε πει να παραμένεις και να προσεύχεσαι για τους νεκρούς. Και εσύ σηκώθηκες και έφυγες. Περιφρόνησες το λόγο μου. Περιφρόνησες το λόγο του Θεού. Διότι τα λόγια, χριστιανοί μου, δεν είναι δικά μου, αλλά είναι λόγια του Ευαγγελίου. Είναι λόγια του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν περιφρονούμε τα λόγια του Χριστού. Ο έχονότα λοιπόν ακούει να ακουέτω. Όποιος λοιπόν έχει τα αυτιά του για να ακούει τι λέγεται από τον άμβονα, αυτός σας θα τεντώσει αυτή τη στιγμή για να προσέξει τι θα συνεχίσουμε να πούμε σήμερα. Οι υπόλοιποι μπορείτε να με τα αυτιά σας να ακούτε ό,τι άλλο θέλετε, το οποίο είναι όμως παράνομο. Διότι μέσα στην Εκκλησία και έξω ο Θεός έδωσε τα αυτιά μας για να ακούμε το λόγο του. Στο σημερινό λοιπόν Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου χριστιανοί, εκτός από το «έχω νότα, ακούει να ακουέτω», αν ανεβούμε πιο παραπάνω, μας αναφέρει έναν πλούσιο. Ένα πλούσιο του οποίου τα χωράφια, λέει, έβγαλαν πάρα πολλούς καρπούς. Και τι έγινε, τι έκανε εκείνος, είπε «ας τα δώσω στους φτωχούς». Όχι, οι αποθήκες του ήταν γεμάτες, μας διαβεβαιώνει το Ευαγγέλιο. Και δεν είπε «να τα δώσω στους φτωχούς», αλλά τι είπε, αγαπητοί μου χριστιανοί, τι είπε, να σας πω. Θα γκρεμίσω, λέει, αυτές τις αποθήκες που δεν χωράνε άλλο πια και θα φτιάξω μεγαλύτερες από τούτες, έτσι ώστε να χωρέσουν όλα τα υλικά αγαθά μου. Και μετά θα πω, λέει, στην ψυχή μου: ψυχή μου, έχεις αγαθά να φας πολλά. Φάγε, πίε και εφραίνε. Κι όμως, εκείνο το βράδυ ο Θεός έρχεται και του μιλάει: άφρον, άφρον, ταύτη τη νυχτή την ψυχή σου απαιτούσι να πεσού. Άδε η τίμα σας, τίνι έστε. Άφρονα, εσύ που δεν έχεις μυαλό, άνθρωπε, εσύ που δεν έχεις μυαλό, αυτή τη νύχτα οι δαίμονες ήρθαν και ζητάνε την ψυχή σου και να την πάρουν. Αυτά που ετοίμασες, πιανού θα μείνουν τώρα? Και τότε τα έχασε ο πλούσιος και πέθανε και οι αποθήκες μείναν και τις πήραν άλλοι. Μήπως όμως και εμείς είμαστε αυτοί οι πλούσιοι πολλές φορές? Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους μεγαλύτερους εχθρούς του, ήταν οι πλούσιοι. Και γι' αυτό και το Ευαγγέλιο λέει: ουέ της πλουσίης, αλίμονο στους πλούσιους. Ένας φτωχός είναι πολύ πιο εύκολο να μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Ένας πλούσιος είναι σχεδόν αδύνατον. Είναι σχεδόν αδύνατον, είπε ο Χριστός, όσο είναι δυνατόν να περάσουμε ένα καραβόσκινο μέσα από την τρυπίτσα μιας βελόνας, άλλο τόσο είναι εύκολα να περάσει και ένας πλούσιος μέσα στη βασιλεία μου. Δεν δέχεται ο Χριστός λοιπόν τους πλούσιους? Αρνείται ο Χριστός τον πλούτο? Όχι, ούτε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μα αρνείται τους πλουσίους. Αρνείται τους ανθρώπους εκείνους που έχουν τα χρήματα στα χέρια τους και δεν ξέρουν να τα διαχειριστούν. Είναι διαχειριστές του χρήματος και τα χρήματα αυτά δεν είναι δικά τους. Και ας αρχίσουμε λιγάκι από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Ας μιλήσουμε καταρχάς για το ελληνικό κράτος. Πολλές φορές, αγαπητοί μου χριστιανοί, πολλές φορές βλέπουμε να περισσεύουν φρούτα και να τα θάβουμε στις χωματερές. Κι όμως αυτά τα φρούτα, αυτά τα τρόφιμα που θάβουμε πολλές φορές, θα μπορούσαμε να τα φορτώσουμε σε ένα καράβι και να τα στείλουμε κάτω στην Αφρική ή στις χώρες του τρίτου κόσμου, που χιλιάδες παιδάκια πεθαίνουν κάθε μέρα. Χιλιάδες παιδάκια πεθαίνουν κάθε μέρα, 10-12 χρονών, και άντρες μεγάλοι, διότι δεν έχουν μια μπουκιά ψωμί να φάνε. Και εμείς τα θάβουμε. Είναι πλούσιο αυτή τη στιγμή το κράτος μας εν σχέση με εκείνους. Και εμείς, αντί να τα δώσουμε, αντί να τα μοιράσουμε, τα θάβουμε. Θυμηθείτε, οι μεγαλύτεροι, αγαπητοί μου,
Θυμηθείτε όταν είχαμε εμεί την κατοχή που περιμέναμε κάποιο καράβι να έρθει στο λιμάνι για να ξεφορτώσει και να μας φέρουν τρόφιμα. Και ερχόντουσαν και μας δίναν τρόφιμα και μας προσφέραν και τρώγανε όσοι τρώγανε. Γιατί λοιπόν και εμείς να μην κάνουμε το ίδιο? Έχουμε χρεωστούμενα και πρέπει να τα ξεχρεώσουμε σε άλλους λαούς που αυτή τη στιγμή πεινούν. Και όμως, ό,τι της αφροσύνης μας, ό,τι της τρελαμάρας μας, διότι εμείς αντί να τα μοιράσουμε τουλάχιστον στους ανθρώπους έξω να φάνε, εμείς πιάνουμε και τα θαύουμε. Και να συνεχίσω, αγαπητοί μου χριστιανοί. Υπάρχουν πλούσιοι και σήμερα θυμηθείτε κάτω εκεί στο κράτος που είναι ο Χωμεϊνί. Κάποιος βασίλευε πιο πριν από εκείνον. Συγχωρέστε με για την έκφραση. Μα και η τουαλέτα του λέει που πήγαινε αυτός ο βασιλιάς ήταν από χρυσάφι, λέει ακόμα. Ήταν από χρυσάφι. Μου θύμισε την εποχή του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι πλούσιοι τότε ζούσαν μέσα στο χρυσάφι. Μέχρι και τα παπούτσα τους ήταν από χρυσάφι και οι σόλες τους από κάτω. Μπήκε σε ένα σπίτι λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος καπιανού πλουσίου. Κοιτάει δίπλα του πολυτέλεια, πολυτέλεια, πολυτέλεια. Όλα χρυσά. Του ήρθε να φτύσει. Ο Χρυσόστομος του ήρθε ένα φλέμα στο στόμα. Πού να φτύσει? Το αναφέρει ο βίος του μέσα αυτό. Πού να φτύσει? Κοίταγε δεξιά, κοίταγε αριστερά. Όλα πανάκριβα πράγματα. Τότε πλησιάζει τον οικοδεσπότη, φτού του κάνει και τον φτύνει, αγαπητή μου, στο πρόσωπο επάνω. Και όταν ο οικοδεσπότης τον ρώτησε γιατί με έφτυσες, εκείνος του απάντησε: διότι είσαι το αντικείμενο που είναι πιο φτηνό μέσα στο σπίτι σου. Είσαι το αντικείμενο που είναι πιο φτηνό μέσα στο σπίτι σου, αγαπητοί μου χριστιανοί. Και εμείς σήμερα, κάποτε το ελληνικό κράτος ήταν φτωχό. Κάποτε δεν είχαμε κρεβάτι να κοιμηθούμε και κοιμόμασταν σε διβάνια. Κάποτε δεν είχαμε σαλόνια. Κάποτε δεν είχαμε ωραίες κρεβατοκάμαρες. Σήμερα όμως τα έχουμε όλα αυτά, ενώ άλλοι λαοί πεινούν. Ενώ άλλοι λαοί δεν έχουν να φάνε, εμείς φροντίζουμε να αλλάξουμε το σαλόνι ή να αγοράσουμε μια καινούργια τραπεζαρία, να πετάξουμε την παλιά, να αλλάξουμε τα αντικείμενά μας. Αυτό ονομάζεται σπατάλη. Είναι πλούτος που έχουμε και τον διαθέτουμε κακώς. Είναι πλούτος που δεν τον διαχειριζόμαστε σωστά. Αγαπητοί μου χριστιανοί, ο Χριστός δεν είναι εναντίον του πλούτου, αλλά είναι εναντίον εκείνων που δεν διαχειρίζονται σωστά. Σωστά τα χρήματα που ο Θεός τους έχει δώσει. Τα κρατούν για τον εαυτό τους, ενώ δίπλα οι άλλοι πεινούν. Αυτά τα λεπτά που έχει ο Ωνάσης, που είχε ή οποιοδήποτε Ωνάσης επάνω στη γη, αυτά τα λεπτά δεν είναι δικά τους. Δεν είναι δικά τους. Είναι τα λεπτά του αλουνού λαού, το οποίο πεινάει. Είναι τα λεφτά για εκείνους. Τα τρόφιμα που θάβουμε εμείς είναι τα τρόφιμα που περισσεύουν από μας. Και περισσεύουνε διότι είναι το πιάτο του φτωχού αυτό που περισσεύει. Και γι' αυτό, αγαπητοί μου χριστιανοί, εμείς το πετάμε. Δεν θα υπάρξει λοιπόν, δεν θα υπάρξει απολογία ενώπιον του Θεού όταν βρεθούμε ενώπιον του φρικτού του θυσιαστηρίου. Και τελειώνω, αγαπητοί μου, με αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Χριστός είναι σταύρωμε. Ο χριστιανισμός, καταλάβετε το καλά, ο χριστιανισμός δεν είναι άνεση, δεν είναι πλουτοκρατία, δεν είναι πολυθρόνες και ξάπλες. Ο χριστιανισμός είναι θυσία και σταυρός. Ο Χριστός, ο Μέγας Βασιλεύς, ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυριευόντων, αυτός για θρόνο του, δείτε το θρόνο του, κοιτάξτε μέσα πίσω από την Αγία Τράπεζα. Δεν έχει πολυθρόνες όπως έχουν οι άρχοντες του τόπου μας. Δεν έχει πολυθρόνες όπως κάθονται οι βασιλιάδες και οι μεγιστάνες. Αλλά έχει ανοίξει τα χέρια του και πάνω σε ένα σταυρό. Αυτός είναι ο θρόνος του. Ο θρόνος του είναι ένα σταυρός. Και τι είπε, αγαπητοί μου χριστιανοί? Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, αράτω το σταυρόν. Αυτό θα είναι το τέλος του. Δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να περνάς άνετα. Να περνάς άνετη ζωή. Αυτό είναι απαράδεκτο για τον Χριστό. Ο χριστιανός είναι θυσία, σταύρωσης καθημερινή. Όσοι περνούν καλή ζωή εδώ, περνούν πλουσιοπάροχα, τρώνε, πίνουν και ξαπλώνουν και δεν τους κοστίζει τίποτα. Δεν θυσιάζουν τίποτα. Δεν τους κοστίζει ούτε το παραμικρό. Αυτοί να γνωρίζουν, αγαπητοί μου χριστιανοί, ότι βασιλεία ουρανών δεν θα δούνε ποτέ. Βασιλεία ουρανών θα δούνε εκείνοι που θυσιάζονται, εκείνοι που κάθε ημέρα σταυρώνονται.
διότι ο χριστιανισμός είναι σταύρωσης. Είναι σταύρωσης, είναι φυλακή, είναι εξορία. Όλοι οι Άγιοι που βλέπετε ή πέθαναν στις φυλακές ή πέθαναν στην εξορία ή μαρτύρησαν μέσα στα διάφορα ασκητήρια τους. Πηγαίνετε στον Άγιο Νεκτάριο να εξετάσετε. Δεσπότης ήταν ο Άγιος Νεκτάριος. Πηγαίνετε να δείτε το κελάκι του στην Αίγινα. Να δείτε εκεί που έμεινε τι περιττό. Ένα απλό κρεβατάκι και τίποτα παραπάνω. Και κοιτάξτε τα δικά μας δωμάτια, αγαπητοί μου χριστιανοί. Ας ελέγξουμε ο καθένας τα δικά του δωμάτια, να δούμε μέσα σε τι πλούτο ζούμε, σε τι λοιπόν μας κοστίζει ο χριστιανισμός, σε τίποτα. Και γι' αυτό, Βασιλεία Ουρανών, μην περιμένετε ούτε κι εσείς, αλλά ούτε κι εμείς να δούμε. Δυστυχώς, διότι ο πλούτος δεν έχει πειράξει μόνο εσάς, αλλά έχει πειράξει και τους κληρικούς. Δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο. Διότι πέρασε η ώρα. Έχει κανείς πάρα πολλά να πει για το χρήμα. Έχει πάρα πολλά κανείς να μιλήσει για τον πλούτο. Όχι τόσο εναντίον του χρήματος, όσο εναντίον του πλουσίων. Οι πλούσιοι καλοτρώνε και ο λαός πεινά. Έως πότε αυτή η αδικία? Έως πότε αυτή η αδικία? Έως πότε? Έως πότε? Θα έρθει η μέρα όμως που ο δικαιοκρίτης Θεός θα ανταποδώσει στον κάθε έναν κατά τα έργα του. Ας φροντίσουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, ας φροντίσουμε εμείς τουλάχιστον να είμαστε από τα φτωχαδάκια εκείνα που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Ας φροντίσουμε εμείς να είμαστε μέσα στο φτωχό λαό. Μην επιθυμήσει ποτέ η καρδιά σας το χρήμα. Μην αγαπήσετε το χρήμα. Αγαπήστε μόνον το Χριστό και όχι το χρυσό. Όποιος αγαπάει το χρυσό φεύγει μακριά από το Χριστό. Μείνετε λοιπόν πιστοί κοντά στον Εσταυρωμένο που δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει. Αυτός ο Κύριος που δεν είχε, ενώ λέγει και τα πετεινά του ουρανού έχουν φωλεάς, ξέρουν και οι αλεπούδες και όλα τα ζώα και έχουν μια φωλίτσα και πάνε να κουρνιάσουν το βράδυ, ο Υιός του ανθρώπου ούκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Αυτά λοιπόν, αυτόν λοιπόν τον φτωχό τον αζωραίο, αυτόν λοιπόν να τον ακολουθήσουμε κι εμείς, ον παιδες Ελλήνων, υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν.